ανοίγει προσωρινά από Δευτέρα η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, καθώς μετακινείται παιδοψυχίατρος από Αθήνα μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας θα μπορούν να νοσηλευτούν στη κλινική από Δευτέρα, όμως το πρόβλημα θα παρουσιαστεί και πάλι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η λύση είναι προσωρινή για ένα μόνο μήνα. Οι μετακινήσεις δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, δηλώνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, ο οποίος κάνει λόγο για παλωματική λύση. Από Αθήνα κατεβαίνει για ένα μήνα ένας συνάδελφος παιδοψυχίατρος που βεβαίως αποδυναμώνει την αντίστοιχη δομή των Αθηνών. Κοιτάτε να δείτε, τα παλώματα, η διαπεριφορά γιατρών, νοσηλευτών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από νομό σε νομό και από γεωγραφική περιοχή σε άλλη γεωγραφική περιοχή έχει κοντά ποδάρια. Και γι' αυτό λέμε ότι σε ένα μήνα, κύριε Παναγιωτόπουλε, δυστυχώς δεν θα αλλάξει τίποτα. Ναι, είναι αμαρτία, πρέπει να τα νοσηλευτούν. Βεβαίως, βέβαια. Χρειάζεται αυτό και μάλλον άμεσα. Η εγγονή μου είναι παιδοψυχίατρος. Και είναι στο εξωτερικό, αλλά το σπουδαιότερο. Γιατί πια αυτό το κράτος δεν κατεβαίνει να δει ο λαός τι προβλήματα έχει. Λυπάμαι άμα ακούω τέτοια πράγματα. Αντί να προχωρήσουμε γυρίζουμε πίσω. Παιδοψυχίατρος, εύχομαι σε αυτούς που μας κυβερνάνε να μην έχουν προβλήματα τέτοια. Γιατί μόνο όποιος τα ζήσει καταλαβαίνει τι εννοώ. Όπως είναι γνωστό, η προκήρυξη πρόσληψης νέου προσωπικού που αφορούσε δύο επιμελητές παιδοψυχίατρους βγήκε άγωνη, με τους εργαζόμενους να αγωνιούν για το μέλλον της κλινικής την ώρα που, όπως σημειώνουν, χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο οι εργασιακές συνθήκες. Η κυβέρνηση πήρε αυτή την απόφαση μετά από το σάλο, την κατακραυγή, μια 10 ημερών κυβέρνηση που με δικιά της επιλογή έκλεισε, το ξαναλέω, γιατί χτες δεχτήκαμε επίθεση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί λέμε ότι έκλεισε. Να μάθει ο κόσμος ότι μια κλινική όταν δεν λειτουργεί 24 ώρες κλείνει. Είναι πυρό, πρέπει να το δούνε, ναι. Προσωρινή ρίση, αυτό είναι μπάλωμα. Και ειδικά παιδοψυχιατρική δεν έπρεπε να μένει ποτέ ακάλυπτη. Έχουμε γιατρούς και αναγκάζονται να φύγουν έξω. Και εμείς υποφέρουμε εδώ από έλλειψη γιατρών. Τι να κάνει ένας γιατρός για ένα μήνα. Ο Μητσοτάκης ήρθε και θα τα φτιάξει όλα. Θα πρέπει να σταματήσει τον παράστο μετακινήσεων, το οποίο αποδυναμώνει άλλες δημόσιες δομές, και να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τονίζει μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Βρύσαλης. Αλλά το διάστημα αυτό, καμία πρόσληψη μόνιμου γιατρού, κανένα πρόβλημα, αν θέλετε, η λειτουργία των νοσοκομείων αυτών δεν επέλυσε με τις μαλωματικές αυτές λύσεις. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι είναι επικίνδυνες αυτές οι αποφάσεις, δεν δημιουργούν, αν θέλετε, προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργίας